σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα. Από τον Άγιο Νικόλαο. Βασκετάκι Cup με τους Colombians να υποδέχονται τους Pink Paper. Και οι δύο ομάδες έρχονται από ήττα την πρώτη αγωνιστική στο γήπεδο. Σίγουρα δύσκολο έργο για τους Colombians απέναντι στους Pacers. Στο νήμα η ήττα για τους Ρόζ, οι οποίοι πετυχαίνουν και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Διαχειρός Κονταρίνη μετά από εξαιρετική πάσα μισού γηπέδου του Καπί. Γεωργακόπουλος τώρα για τους Colombians. Τρίποντα 45. Αστόχησε ο Γεωργακόπουλος, παλεύουν για το rebound. Με νικητή το Βερβίτα. Το σούτ είναι τελείως άστοχο, υπάρχει όμως επιθετικό rebound από τον Χριστόπουλο, που σου χαρίζει το παιχνίδι σε 2 goals. Ο Μποτσάκος έχει την κατοχή, γυρνάνε την μπάλα η Ρος. Μποτσάκος έρνει και πάλι. Μποτσάκος πέρασε, δύσκολο τελείωμα. Κολόμπιον θέλουν να χτυπήσουν σε γρήγορο παιχνίδι. Σούτ από μέση απόσταση είναι χαμηλό. Αυτό είναι ο Χριστόπουλος. Και ο Μποτσάκος έτοιμος να οργανώσει. Και πάλι βγήκε και πήρε ο Καπής. Περνάει από το σκριν. Ψάχνει την κατάλληλη λύση, βρίσκει ωραία πάσα. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο αποτελείωμα από τον Παπαγεωργίου. Οι Colombians έχουν ευκαιρία να χτυπήσουν σε γρήγορο παιχνίδι. Το φάουλ είναι αμυντικό. Δεν είχε προλάβει να στηθεί ο Μποτσάκος. Και ο Βερβίτας πάει στη γραμμή. Στις 2 και 4-2. Ο Μποτσάκος κάνει φοβερή reverse. Κερδίζει φάουλ, πάει στη γραμμή. Κάνει εξαιρετική κίνηση ο Μποτσάκος. Ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Πάμε την πρώτη. Κάνει και την δεύτερη ο Μποτσάκος. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος. Θέλει να περάσει ο Βερβίτας, τον βρίσκει και πάλι ο Γεωργακόπουλος. Βερβίτας βάζει ωραία το σώμα του, αλλά παίζει καλή άμυνα ο Κοντομίχος. Οι Pink Paper πάνε παιχνίδι που ξέρουν να παίζουν καλά, αυτή τη φορά δεν τους βγαίνει. Έκοψαν οι Colombians και τώρα και πάλι ο Κυριακόπουλος θέλει να πάει μόνος του μέχρι τέλους, κάνει κακό τελείωμα. Η Ρος και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ο Ντορίνης τελειώνει τη φάση για να ισοφαρίσει σε 4 goals. Κυριακόπουλος.
Βγήκε από τα screen και πήρε ο Τακίδης στη γωνία. Ο Γιώργος Αγκόπουλος το κάνει αμυντικό rebound για την Κρόζα, αλλά κάνουμε λάθος. Κυριακόπουλος έκλεψε, βρήκε φοβερή πάσα. Δεν μπορεί να σκοράρει με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη. Και τώρα ο Κομπότσης, ο Ποτσάκος, συγγνώμη, βγήκε στον εφηνδιασμό και τελειώνει τη φάση. Ο Ποτσάκος βάζει μπροστά τους Ροζ με 4-6. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος βγήκε από τα screen. Θέλει να εκτελέσει και πάλι για τρεις, φοβερή άμυνα. Μπαλά φτάνει τον Βερβίτα, αυτός τελειώνει τη φάση από κοντά για το 6 όλα. Ο Ποτσάκος κλείστηκε, βρήκε πάσα. Απίθ Ποτσάκος. Ζητάει να ανοιχτούν, του δίνουν το σου, το πήρε ο Ποτσάκος και το βάζει. Χρυσόπουλος συνδέθηκε για δύο, λένε οι διαιτητές. Το σου του Ποτσάκου πάτα και τη γραμμή 6-8. Ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι από τον Τακίδη. Έφτασε ακριβώς κατά το καλάθι για να σκοράρει για 2-8. Όλα το παιχνίδι ξεκινήσει καλά και για τις δύο ομάδες. Ποτσάκος σταματάει και θέλει για 2 από τον Αγκώνα, το βάζει και αυτό. Κάνει το 8-10. Κυριακόπουλος βρίσκει πάσα για Τακίδη. Γεωργακόπουλος γυρίζει πάλι, ωραία για τους Κολόμπιανους, βρίσκουν ελεύθερο τρίποντο. Αδύναμο από τον Βερβίτα. Μάτωμα εκτέλεση για 2 από τον Αγκώνα, άστοχο από τον Καφή. Βερβίτας βρίσκει πάσα για Τακίδη. Ο Τακίδης το σκέφτηκε, το πήρε, είναι για 3, το βάλε! Οι Κολόμπιανς προηγούνται και πάλι με στο πόντο, 11-10. Καφής. Περνάει στο παιχνίδι
γύρισε, εκτελεί και πάλι για τρεις το Φάνη αυτή τη φορά. Πιο ψηλά ο Βόλι στο αμυντικό ριμπάουντ ο Τσίτσος και φεύγει ο Τακίδης. Για κεντρικό λεϊάπ έβαλε. 15-10. Τσίσοπουλος. Φούρναρης. Ο Ποτσάκος πέρασε. Χαμηλά λογικά. Ο Τσάκος επαναφέρει κάτω από το καλάθι. Θέλει να βρει πάση, μπάλα φτάνει στο Φούρναρη. Δευτερόλεπτα για τον Ποτσάκο. Πάω χαμηλά. Ποτσάκος βρίσκει διάδρομο, το κλείνουν δύο. Έξυπνη πάσα για να εκτελέσει για τρεις. Άστοχα ο Κοντομίχος. Φουρνάρης τρέχει και σώζει την κατοχή, όχι. Αγίδη. Πασχαλάκης. Πατάει καλά, δύσκολη πάσα στο πρόσωπο. Ακόμα ένα λάθος για την Τρό. Ο Αγίδης το έγκλεψε ο Πασχαλάκης τώρα. Και ο Ρετουνιώτης. Δύσκολη πάσα. Η μπάλα έφτασε στο Καλατζάκι προς τη λίγα τρεις. Πάμε! Πέμπτο ομαδικό για τους Colombians Volley και τον Ποτσάκο. Ο Τσάκος έξυπνα πάει να κλέψει. Ο Ρετουνιώτης κρατάει την κατοχή. Έχουν βάλει το ρεύ στη μέση. Ο Ρετουνιώτης 13 δευτερόλεπτα. Θα μείνει και λίγος χρόνο για την Τρός. Καλατζάκης. Προλαβαίνει το χρόνο, κόβει και το καλάθι μετράει. Με τη λήξη του χρόνου. Τσίτσος κάνει το 20-12 τέλος πρώτο δεκαλέπτο. Επιστροφή. Δεύτερο δεκάλεπτο. Στους 8 οι Colombians έχουν και την πρώτη κατοχή. Ο Πασχαλάκης χάνει το φιλότερο αμυντικό rebound από τον Ζησόπουλο. Ζησόπουλος πέρασε, έξτρα πάσα για Φουρναρή. Τους εκτελεί για δύο, μετά από τρίπλα το χάνει, επιθετικό rebound. Καλή άμυνα από τους Colombians. Η μπάλα με κάποιο τρόπο παραμένει στα χέρια των Ρος. Δύο δευτερόλεπτα προλαβαίνουν και να εκτελέσουν. Αλλά το σούτ είναι άστοχο. Ερωτημιώτης.
Πέρασε από το screen, εξτραπάσω για Γεωργακόπουλο που εκτέλεσε, κόπηκε και πάλι από Κομπάτσο, από Μποτσάκο. Δύσκολη πάσα μπροστά πέρασε. Κονταρίνης βάζει ωραία το σώμα του, αλλά το χάνει, υπάρχει και υπάρχει φάουλ στο σούτ βολές. Αλλά πάει στον Πασχαλάκη που θέλει να ποστάρει. Έχει μισμάτσο ο Πασχαλάκης, κάνει λάθος προς τη μήνα, αλλά επιμένει και σκοράρει. Η διαφορά σε διψήφι για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 22-12. Ο Ποτσάκος πέρασε, βρήκε τρομερή πασά. Άστοχο το τελείωμα όμως από τον Κονταρίνη. Πέντε, 12 οι Colombians έχουν την ψυχολογία, έχουν το momentum, ο Ρεθνιώτης παίζει και καλή άμυνα. Δίκαιο από τα screen και πήρε ο Καπής, ο οποίος θα εκτελέσει και για τρεις, το βάζει, εξαιρετικό το σούτ από τον Καπή για το 25-15. Γεωργακόπουλος είδε Πασχαλάκη που βλέπει διάδρομο ανοιχτό και περνάει. Θα στοχίσει αμυντικό rebound από τον Κοντομίχο, οι Κολόμπιανς πιέζουν σχεδόν σε όλο το κήπεδο, Καπής. Κονταρίνης, φάουλ στο σούτ και στη γραμμή ο Κοντομίχος. Up.
παίξει ο Βερβίτας, βάζει ωραία πάσα, Κυριακόπουλος για Γεωργακόπουλου, υποστελεί για Αντρές. Στο σου την εάστη, έχω καπεί στο rebound. Δεν με ρίσκα, είναι μια μακερινή πάσα, κατεβάζει την μπάλα. Ο καπείς πέρασε, σταμάτησε, πασέρε στον αέρα. Δίστασε για Αντρές, ο Κοντομίχος, έρχεται και παίρνει χαντόφ. Ο Ζησόπουλος έχει κλειστεί. Βρήκε τρομερή πάσα ο Ζησόπουλος για να σκοράρει ο Κονταρίνης κάτω από το καλάθι για να μειώσει στις 8-25-17. Ο Κυριακόπουλος έκανε προσπίση πάσος, πάσαρε για τον Βερβίτα που βρήκε τρόπο να εκτελέσει αλλά αστοχή. Το αμυντικό rebound από τον Ζησόπουλο που κατεβάζει. Έχει κλειστεί τώρα ο Παπαγεωργίου αλλά βρίσκει πάσα. Ζησόπουλος. Ζησόπουλος με step back εκτελεί για 3, είναι κακό. Στην γραμμή για βολές θα μπορούσε αν είχε διατηρήσει την κατοχή να σκοράρει. Στην 5-17 ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο η Ρος. Ετοιμάζει αλλαγή. Ετοιμάζουν αλλαγή οι γηπεδούχοι. 25-17 παραμένει. Βολή για τους Ρος, 25-18. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος. Βγήκε από τα σκριν και πήρε ο Καλατζάκης. Ο Σχαλάκης γύρισε, κόπηκε όμως από τον Ποτσάκο και η κατοχή όμως παραμένει για τους Κολόμπιανς. Καλάκης δείχνει να μην έχει ρυθμό. Δεν ξέρουμε όλη την παίχτης είναι. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει κατευθείαν για δύο, το σούτ είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Καπί. Ο Καπίς περνάει το κέντρο. Ερεμίσει. Θέλει να βρει πάσα για Μποτσάκο. 10 για επίδεση για τους Ρος. Ο Μποτσάκος πέρασε όμως και βρήκε μπροστά του. Σέρβιρε την μπάλα στο καλάθι για το 25-20. Κυριακόπουλος βρήκε φοβερή πάσα για Πασχαλάκη αλλά το χάνει. Ο Ποτσάκος βρίσκει πάσα δύσκολη, κατοχή παραμένει για τους Ρος. Πασχαλάκης περνάει εκτός. Το παιχνίδι περνάει ο Χριστόπουλος, επαναφέρουν οι Ρος κάτω από το καλάθι. Ο Φούρναρης βγήκε από τα σκριν. Φούρναρης πέρασε, δύσκολο τελείωμα, το χάνει, καλή άμυνα από τον Χριστόπουλο και τώρα ο Βαρβίτας έβγει στον εμβλιασμό. Ωραία συνεργασία Χριστόπουλος, συγγνώμη, Καλατζάκης και Βερβίτας για το 27-20 το Κολόμπιανς. Ο Ποτσάκος περιμένει να βγει ο Καπής από τα σκριν που εκτελεί κατευθείαν για 3. Το χάνει. Αμυντικό rebound από τον Βερβίτα που στρέχει το γήπεδο. Πασάρι για τον Καλατζάκη. Αυτός θέλει να πάει μέχρι τέλους. 29-20. Time out για τους Pink Paper. Επιστροφή μετά από το time out
και 20 για την λήξη του ημιχρόνου. Η διαφορά είναι στους 9, 29, 20 για τους Κολόμπιανς. Ο Μποτσάκος εκτέλεσε για 3, όσο είναι άστοχο. Κυριακόπουλος για τον Βερβίτα. Ο Βερβίτας με μια προσπίση σε φορτώθηκε τον αντίπαλό του. Είναι άτυχος στη συνέχεια, υπάρχει τραυματισμός. Όχι, όλα καλά. Στη γραμμή ο Βερβίτας. Δύσκολη πάσα, έκλεψαν οι Κολόμπιανς και τώρα με Κυριακόπουλο και Τακίδη να φύγουν στον εμβιασμό. Τακίδης στη γωνία, Βερβίτας και Τακίδη, ο Τακίδης για 3. Υποδειγματικό μπάσκετ από Κολόμπιανς, 36-20, φαίνονται καλά. Και έτοιμοι για μια γερή χρονιά οι Κολόμπιανς, με στόχο την άνοδο. Ο Καπής θέλει να απαντήσει στο χάνι. Αμυντικό rebound από τον Χριστόπουλο. Και βλέπει η Βερβίτα. Καλατζάκης. Βερβίτας. Σε φορτώνεται τον αντίπαλό του αλλά αστοχή. Ο Μποτσάκος κατεβάζει rebound. Από μια επίθεση για κάθε ομάδα. Από τον Μποτσάκο οι Κολόμπιανς δείχνουν να έχουν στηθεί καλά απέναντί του. 2 δευτερόλεπτα για τους Ρος. Δυσκολεύει, επαναφορά γίνεται για τον Φούρναρη. Λάθος πάσα, έκλεψαν οι Κολόμπιανς, 2-2. Καλατζάκης ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του και τελείωσε τη φάση με τη λήξη του χρόνου. Μπάζερ μπίτερ για τους Κολόμπιανς που κάνουν το 38-20 μέσα σε αποθέωση. Εξαιρετικά από Χριστόπουλο για να τελειώσει τη φάση για το 40-22. Καπής. Τίζει εξαιρετική άμυνα πάνω του ο Καλατζάκης. Ο Καπής πέρασε και έβαλε ένα φοβερά δύσκολο καλάθι, 40-24. Γιώργο Κακόπουλος. Βγήκε ο Καλατζάκης από τα σκρίνια και πήρε. Πέρασε, πέταξε στον αέρα για να το χάσει. Ο Χριστόπουλος είναι εκεί και με ένα
Φουκ. 42-24. Ο Ποτσάκος είναι εγκλωβισμένος, βρίσκει ωραία πασά. Έβαλε ωραία το σώμα του και σκόραρε για 2 ο Κονταρίνης, 42-26. Ο Ποτσάκος δείχνει να είναι καλύτερος στη δημιουργία σήμερα. Εδώ φαίνεται έχουν χτίσει και στο εκτελεστικό κομμάτι. Ο Βερβίτας του έχνει πάσα, το βρήκε στο Γεωργακόπουλο που εκτελεί για 3. Ούτε τώρα ο Γεωργακόπουλος θα κάνει σε φταί. Δύσκολη πάσα. Κλέψιμο του Γεωργακόπουλου, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, σπάει την κατάλληλη στιγμή για Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης με μια πάσα πίσω από την πλάτη για τον Βερβίτα που είναι αφύλακτος. Το έβαλε! Ποτσάκος πασάρει, ωραία. Το καλάθι δεν θα έρθει από τον Κονταρίνη. Γεωργακόπουλος στο παιχνίδι έχει πάρει ρυθμό. Κόβει ο Βερβίτα, θα το βάλει κι αυτό. Αμέ, 47-26, Βερβίτας on fire, οδηγεί τους Colombians. Ο Ποσάκος περνάει, βρίσκει έξτρα πάσα, τρίποντα από την κορυφή. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι από το σούτ 3 πόντων του Ζησόπουλου. 47-29, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 20 και ο Γεωργακόπουλος έχει την κατοχή. Ο Τακίδης δίνει για Βερβίτα. Ο Βερβίτας θέλει να το πάει και πάλι μόνος του, τελικά πασάρι για Τακίδη. Ο Γεωργακόπουλος από τη 45 το χάνει και πάλι. Ο Βερβίτας κάνει μια εξαιρετική πάσα στον Γεωργακόπουλο που δεν διστάζει να το πάρει και πάλι και να δικαιωθεί αυτή τη φορά και ο Γεωργακόπουλος για το 50-29. Ο Βερβίτας θα κάνει όλα. Δείχνει καλά και οδηγεί, όπως είπαμε και πριν, τους γηπεδούχους. Κονταρίνης πασάρει στον αέρα για Ποτσάκο. Ο Ποτσάκος δείχνει κλεισμένος, τώρα προσπαθεί να βρει κάποια λύση. Θα περάσει ανάμεσα σε δύο, θα εκτελέσει το χάνι. Ο Χριστόπουλος βρίσκει πάση για Καλατζάκη, ο οποίος θέλει να πάει μέχρι τέλους. Κόπηκε, επιμένει, βάζει φάλτσα στην μπάλα, αλλά χάνει το καλάθι. Θέλουν να τρέξουν και οι Ροζ, Ποτσάκος, καλάθι και φάουλ. Η άμυνα του Χρυσόπουλου ήταν καλή. Ο Ποτσάκος, όπως ξέρει, σε τέτοιες περιπτώσεις να βάζει καλά το σώμα του και να τελειώνει υποδειγματικά τις φάσεις. Κέρδισε και το φάουλ, βάζει τη γραμμή σε ένα σημείο που η Ροζ σήμερα είναι πολύ άστοιχη από τη γραμμή των βολών. 50-31, 5-50 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ποτσάκος χάνει και πάλι τη βολή. Αν η Ροζ είχαν βάλει τις βολές, το παιχνίδι θα ήταν κάπως κοντά. Με τον Βερβίτα τώρα να έχει την κατοχή, πασάρει για τον Τακίδη. Ο Τακίδης παίρνει κεντρικό διάδρομο και τελειώνει εξαιρετικά τη φάση. Πάλι πάνω από τους 20. Ο Γεωργακόπουλος παίζει denied τον Ποτσάκο. Δύσκολο σήμερα το έργο του. Ο Καπής, ο πάσαρε στη γωνία, προσπαθεί. Ο Ζησόπουλος κάνει λάθος. Ο Βερβίτας για Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος πάσα πίσω από την πλάτη. Καλά και φάουλ από τον Βερβίτα. Προσφέρουν και θέαμα οι Κολόμπιας σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Παραμένει το 54-31, επιστρέψαμε μετά από το time out. Θα πεις θέλει ο Κι Πασάρη για τον Κονταρίνη. Ο Κονταρίνης κερδίζει φάουλ χαμηλά. Επαναφέρει κάτω από το καλάθι ο Ζησόπουλος, βρίσκει ωραία πάσα για να τελειώσει υποδειγματικά τη φάση ο Κονταρίνης. 54-33. Έχουν ανέβουν ένα βουνό οι Ροζ για να επιστρέψουν στο μάτς. Δεν δείχνουν διαθετημένοι οι Κολόμπιανς να χαλαρώσουν τους ρυθμούς τους.
Ο Βερβίτας το σκέφτηκε. Περνάει, βρίσκει εκπληκτική πάσα 3 δευτερόλεπτα του Τσίτσου. Ο Καπής παίρνει αριστερό διάδρομο, δύσκολο τελείωμα βολές. Στο rebound, πασάρει για Ταγίδη, ο Ταγίδης κερδίζει φάουλ, θα έρθει η γραμμή. Ελεύθερο το σούτ τριών πόντων, είναι άστοχο, υπάρχει φάουλ στο rebound από το σπρώξιμο του Αζάρ. Γεωργακόπουλος, ο Ταχίδης βγήκε από τα σκρίνια και πήρε Βερβίτα. Γεωργακόπουλος θέλει να εκτελέσει μετά από τρίπλα, το βάζει! 97-34, Γεωργακόπουλος. Βγήκε από τα σκριν και πήρε ο Καπής, ο Αζάρ, ο Μποτσάκος. Φάουλ χαμηλά. Ο Γεωργακόπουλος το μαντάκι εκτελεί για βρες. Αστοχή αυτή τη φορά, ο Ζάκος του Μπάουλ. Πάσα για Καπή. Καπή, βολές. Βγάζουν υγεία και είναι μπροστά με 25 πόντου διαφορά, 60-35.
ρελίξη, τρίζει το καλό του Γεωργακόπουλος, για ρελίξη. Ωραία πάσα για Πασχαλάκη! Δημιούργησε εξαιρετικά ο Ρετουνιώτης και ο Πασχαλάκης τελείωσε τη φάση για το 62-35. Τρίποντο, αστόχησε. Αζάρ. Απίσης. Πάσανε ωραία για τον Φούρναρ Μπερτέλης για τρεις. Πάουλ στο σούτ και βολές. Έξτρα πάσα για τον Φούρναρ που το χάνει. Ο Πασχαλάκης για το coast to coast. Φάουλ. Και εδώ την Κολόμπια θα έχουν σε άλλο επίπεδο. 66-42. Χαπής. Πάλι χαμηλά. Thank you.
έξυπνη επαναφορά για τους Ροζ, με τον Αζάρ να κερδίζει το φάουλ και να γίνει στη γραμμή για βολές. Δύσκολη πάντα, πέρασε για Σίτσο. Πίσω το χάνει. Αλλά φτάνει στα χέρια του Ράπτη. Κατοχή όμως είναι και πάλι για τους Ρος που βρίσκουν εφηδιασμό. Και με τον Μποτσάκο να πετυχαίνει γκολ και φάουλ. Να πέσει διαφορά κάτω από τους 20. Ο Λόμπιανς θα πάνε στο λογικά, θα πάνε στο 1-1, στο 0-2. Η Πινκ και δύσκολα πλέον θα ψάξουν κάτι στο μπασκετάκι καφέτος. Ο Μασχαλάκης αρχόγησε για 3. Πουρναρίς. Ωραίο τελείωμα από τον Μποτσάκο. 66-48. Ρετινιώτης, Πασχαλάκης. Του Ζούτους έκανε τρομερό ball handling και σκόραρε με φλότερ. 68-48. Ο Μποτσάκος πέρασε, έβαλε το σώμα του εξαιρετικά και βάλε 68-50. Δύσκολη πάσα από Ρετουνιώτη, κατοχή της Ροζ. Κλείσει και έξτρα πάσα για τον Αζάρο που εκτελεί για 3, το χάνει. Πασχαλάκης παίρνει, ήταν με την κορυμπάουν και βρίσκει μεγάλη πάσα μπροστά. Ο Βερβίτας τρώνει υποδειγματικά στον Τούντα. Τον Τούντα. Στην απέναντι πλευρά τελειώνει υποδειγματικά τη φάση ο Κονταρίνης. 68-52. Στην πάσα για Βερβίτα που το χάνει. Αμυντικό rebound από τους Ροζ που τρέχουν σαν εφηδιασμό. Λάθος πάσα. Όχι, τρέχει να προλάβει ο Φουρναρής. Ο Μποτσάκος βρίσκει διάδρομο, πέρασε, κόπηκε από Πασχαλάκη με φάουλ. Από τη γωνία 71-94. Yeah.
Στήθηκε εξαιρετικά ο Μποτσάκοφ. Thank you.
Σάκος για 2. 72-61, η διαφορά πέφτει στους 11. Δύσκολα όπως βλέπω τα πράγματα για σφίγγ. Γιωργακόπουλος. Γκάμπολ. Η ευκαιρία να πέσει η διαφορά κάτω από τους 10 μετά από ώρα. I'm out. Διαφορά σε 11-72-61. Ο Σάκος. Γίγιο Καπής. Θέλει να έχετε λέση για 3 και διαφορά στους 8. 72-64. Καλατζάκης. Βερβίτας. Ο Αζάρ παίζει καλή άμυνα. Βερβίτας βρήκε πάσα από άλλο πλανήτη για τον Πασχαλάκη και 74-64. Η διαφορά στους 10. Ολοπιάνος έχουν και πάλι την κατοχή με Γεωργακόπουλο και τώρα με Τσίτσο. Ο Πασχαλάκης ξεφορτώνεται τον αντιπαλό του, μια προσπίση. Κερδίζει φάουλ, πάει στην γραμμή. Thank you.
έξω τα αυτά, δεν θα επιτεθούν οι ροζ. Όχι, θα επιτεθούν. Εβδομήντα αυτό, έξω τα αυτό, λοιπόν, μεγάλη νίκη για τους Colombians.